Με μια προσωρινή διαταγή για ασφαλιστικά μέτρα, η απόφαση της οποίας αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, επιχειρούν οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου να διεκδικήσουν σταθερή εργασία και να μην ανακυκλώνονται ανά έτος, όπως κάνουν από το 2002, θέτοντας τους εαυτούς τους σε μια απίστευτη αγωνία και ταλαιπωρία, αν και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Τα άτομα τα συγκεκριμένα είναι 53 και έρχονται, είναι άνθρωποι που δουλεύουν για πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια από το 2002 σε κυκλική μορφή. Έρχονται, φεύγουν, ανανεώνονται άλλοι, έρχονται τούτοι, κάνουν αυτή τη μορφή. Το κακό είναι πως δεν παίρνει μια πολιτική απόφαση ο Δήμος οι κενές θέσεις να καλυφθεί σε μόνιμη βάση από τακτό προσωπικό και να μην μπλέκουν τις διαδικασίες αόριστου χρόνου και δικαιωμάτων των μην εργαζομένων που πάντα καλύβουν τις ανάγκες του φορέα. Όπως εξήγησε η κυρία Ελένη Μανουσάκη, Γενική Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου, που βρέθηκε στο πλευρό τους στα δικαστήρια του Ηρακλείου, οι 53 εργαζόμενοι ζητούν το αυτονόητο. Την ώρα που η συνήγορος των εργαζομένων διευκρινίζει ότι σε ό,τι αφορά το ΔΟΠΑΦΜΑΗ υπάρχει και μια πανελλήνια πρωτιά, καθώς καταρτίζει 11 μήνες συμβάσεις, παραγνωρίζοντας ακόμη και τις διακοπές εργασίας που προβλέπει ο ίδιος ο νόμος για το μήνα Αύγουστο. Έχουμε μια πανελλήνια πρωτιά στην ΔΟΠΑΦΜΑΗ, δηλαδή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που διαχειρίζεται ο Δήμος Ηρακλείου, ότι καταρτίζει 11 μήνες συμβάσεις, παραγνωρίζοντας τις διακοπές εργασίας που προβλέπει ο ίδιος ο νόμος για το μήνα Αύγουστο. Ως συνέπεια αυτού, οι άνθρωποι αυτοί δεν παίρνουν άδεια, δεν κάνουν άδεια και βρίσκονται να προσλαμβάνονται χρόνο παρά χρόνο, χωρίς να υπάρχουν μόνιμες θέσεις. Για να καταλάβετε, η αναλογία μονίμων και ορισμένου χρόνου στο προσωπικό της ΔΟΠΑΦΜΑΗ είναι περί το 20% για τους μόνιμους και οι υπόλοιποι είναι ορισμένου χρόνου και ελάχιστοι είναι αορίστου χρόνου που επίσης δικαιώθηκαν με κάποια άλλη παλαιότερη δικαστική απόφαση. Όπως επισημάνθηκε πάντως, η αντιστοιχία μόνιμου και ορισμένου χρόνου προσωπικού είναι αγεφύρωτη, καθώς οι μόνιμοι στο ΔΟΠΑΦΜΑΗ αγγίζουν το 20% την ώρα που, όπως τόνισε η συνήγορος των εργαζομένων, και ο Δήμος δεν φαίνεται να έχει δείξει το αναμενόμενο ενδιαφέρον, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει καν απαντήσει στις εκκλήσεις τους για συνάντηση. Το ζήτησε η κυρία Ελένη Μανουσάκη, η οποία είναι Γενική Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, και δυστυχώς δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να έχουμε μια επαφή για αυτό το ζήτημα. Ζητάμε το αυτονόητο, ότι οι άνθρωποι αυτοί καλύπτουν θέσεις οι οποίες για σειρά ετών ανακυκλώνονται με τα ίδια άτομα, χωρίς να μπορούν να έχουν μια βιωσιμότητα οι άνθρωποι, ένα προγραμματισμό ζωής και μια σωστή και ήρεμη εργασιακή σχέση όπως ορίζεται.